Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λαμπρό. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε, θα σε ονομάσω Κάλχα. Το υποκριτικό σαν Κάλχα, γιατί έχει προβλέψει, πρέπει να στο πιστώσουμε αυτό, πάρα πολλά πράγματα από την αρχή τη πανδημία για το τι ακριβώ θα συμβεί. Θυμάμαι, το είχαμε πει εδώ πέρα, το έχει πει. Από τον Φεβρουάριο του 20, όταν έχει πρωτοξεκινήσει η πανδημία, ή τέλη Ιανουαρίου, πότε ήταν, ποια θα ήταν η εξέλιξη τη τιμή των καυσίμων και τι θα γίνει στην εμβολιαστική αλυσίδα. Είχε πει επίση για την επισητιστική κρίση, η οποία έρχεται και μάλιστα πριν τον πόλεμο, θα ερχόταν ούτω ή άλλω. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα δεν τελειώνουν εδώ. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και του μετρολόγου κάνουμε ενίοτε. Σωστό. Κρατάω, περιμένω και τα χέρια του 23 που έχει πει. Λοιπόν, τα χέρια του 22, συγγνώμη. Πες μου κάτι, με πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Τώρα τι βλέπεις να γίνεται, γιατί εδώ η κατάσταση είναι τελείως ασύμμετρη. Δηλαδή δεν βγαίνει άκρη πλέον. Έτσι. Είναι το ένα πιο ακριβό από το άλλο. Αυτοί που είχαν βάλει αέριο για να είναι πιο φτηνό από το πετρέλαιο έχουν τσουρουφλιστεί. Αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει πετρέλαιο βάσει ρητώσει επίσης τσουρουφλίζονται. Δηλαδή δεν βγαίνει άκρη. Έτσι. Τι βλέπεις. Κοίταξε, α πω κάτι. Στη δουλειά μας εμείς οι οικονομέτρες δεν προβλέπουμε. Η σωστή λέξη είναι υπολογίζουμε εξισώσεις. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Και δυστυχώς η αγορά είναι πάντα εκεί έξω, ούτως ώστε να δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα και τι είναι αυτό το οποίο έρχεται και ποιος τελικά ξέρει να υπολογίζει τις εξισώσεις και ποιος κάθεται και διαβάζει, ας πούμε, κείμενα. Αυτό το λέω για να μην υπερεκτιμηθεί η δουλειά που κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή, η ίδια δουλειά που κάνει ο κάθε επιστήμονας που ασχολείται με την επιστήμη του κάνει. Να πούμε, επειδή το έλεγα και νωρίτερα, ότι έλεγα και νωρίτερα με τον Ζαχαρία του Μιχά, ότι σήμερα η είδηση της ημέρας είναι ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τα κοιτάσματά της. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική είδηση του τελευταίου διαστήματος, διότι πλέον υπάρχει μια απόφαση από ό,τι φαίνεται στο ανώτατο επίπεδο και ανακοίνωσή της δημόσια. Εάν τα πράγματα πάνε έτσι, θα είναι μια μεγάλη δικαίωση για μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι χρόνια παλεύουν και έχουν μαλλιάσει η γλώσσα τους και μάλιστα πολύ πριν την κρίση, για χρόνια. Και με τους ανθρώπους που έχω τη τιμή να τους γνωρίζω και να συνεργάζομαι και να συνομιλούμε εδώ, ορισμένους εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον. Έτσι, για τον αναφέρομαι στον Αντώνη τον Φόσκολο, στον Ηλία τον Κονοφάγο, στον Γιάννη τον Μπασιά, στον Νίκο τον Λιγερό, σε εσένα που έχει μαλλιάσει και με πολλούς άλλους. Δεν θέλω να αντικήσω κανέναν αν μου διαφεύγει κάποιος, που έχει μαλλιάσει τον κύριο Σταμπολή. Που έχει μαλλιάσει η γλώσσα τους και με στοιχεία σε ανύποπτο χρόνο. Τα κάποια εδώ πέρα βλέπε Παπανδρέου έλεγαν δεν έχει η Ελλάδα τίποτα. Ναι. Είχαν τους χάρτες και τους βλέπαμε και τους δημοσιεύαμε με τους στόχους κοιτασμάτων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε, με αφορμή και τη σημερινή δήλωση, θα είναι η μέρα εθνικής δικαίωσης για τη χώρα. Εγώ πάντως από την πλευρά μου, το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε τέτοια πράγματα εμείς όχι απλά θα βάλουμε πλάτη, θα σηκώσουμε ό,τι βάρος χρειαστεί. Γιατί αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει γίνει πριν 8 χρόνια. Όχι τώρα, πριν 8 χρόνια έπρεπε να είχε τελειώσει αυτή η ιστορία. Και να σου πω και κάτι, ούτε σφαίρα θα έπεφτε, ούτε τίποτα θα κάνανε οι Τούρκοι. Εμείς θα κάναμε τη δουλειά μας όπως την έκανε η Κύπρος. Τώρα μένει να δούμε πόσο πολύ έχουμε υποχωρήσει τώρα σε σχέση με την οκταετία. Αλλά άσχετο από αυτό, εμείς εδώ είμαστε να βάλουμε πλάτη, διότι πολύ νωρίς εγώ είχα πει τι γίνεται, ανταλλάξατε τον αγωγό και τα κοιτάσματα με ένα καλώδιο από την Αίγυπτο. Είμαι πολύ αυστηρός τότε, γιατί ένιωσα. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Ένιωσα ότι η γη πέφτει κάτω από τα πόδια μας. Και θα σου πω και κάτι. Εγώ, αν δεν δω συγκεκριμένες κινήσεις από συγκεκριμένες εταιρείες, δεν πρόκειται να σταθώ να πω ότι ναι, οκ, είναι μια δήλωση. Εδώ είχαν γίνει συναντήσεις, επισυναντήσεις και είχαν γίνει χειραψίες. Και από την κυβέρνηση. Σωστά. Και από την παρούσα. Από την προηγούμενη κυβέρνηση που καθυστέρησε όσο κανένας άλλος αυτή τη μοναδική ευκαιρία το τρένο. Είχαν υπογραφεί και συμβάσεις. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εδώ πλέον έχουν αρχίσει και συμβαίνουν πράγματα τα οποία όχι απλά περνάνε κάτω από τα ραντάρ. Δεν έχουμε ραντάρ να τα πιάσουμε. Δηλαδή, έχω ένα άρθρο στο SL Press. Το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι είναι δύο μέρες, το πρώτο μέρος μόνο έχει δημοσιευτεί. Στο οποίο λέω ξεκάθαρα ότι στο κομμάτι της κακέρας του ενεργειακού, ο Πούτιν
έχει φάει ήδη μετά λόγω του δύο αξιωματικού του Τραμπ. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι εδώ αυτή τη στιγμή ζήσαμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Ο πρόεδρος της Αμερικής να παρακαλάει τους Πέρσες, το Ιράν, τη Βενεζουέλα, να παρακαλάει τους Σαουδάραβες, να μην σηκώνει το τηλέφωνο και να επιβάλλονται παντού κυρώσεις. Αλλά στοχευμένες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει. Γιατί δεν υπάρχουν κυρώσεις στη Ρωσατόμ που κατασκευάζει πυρηνικό εργοστάσιο στο ακουγιού της Τουρκίας? Εκεί δεν χρειάζονται κυρώσεις. Σωστά. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πάγωνε την Ευρώπη. Ναι. Εδώ συζητάμε για μια υπερεπένδυση. Την οποία συζητάει κανένα. Δεν είναι ρωσική αυτή η Ρωσατόμ? Δεν κατάλαβα. Δεύτερον, εδώ γίνονται πράγματα και θάματα και τιμωρούνται κάποιοι δευτέρα κλάση ηθοποιοί, παίχτες, αθλητές. Και έχει μείνει στο απειρόβλητο ο Γκέρχαρτ Στρέντερ, που είναι πρόεδρος της ρωσικής Ροσνεφτ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άμα δεν επιβληθούν εκεί οι κυρώσεις, πού θα βγουν? Κάποιοι λοιπόν χαρακτηρίζονται με ένα ρωσόφιλο. Ποιον? Τον άνθρωπο που έχει γράψει ότι εχθρός της Ελλάδας και της Κύπρου στα ενεργειακά είναι Γερμανία, Ρωσία, Τουρκία. Τέσσερα άρθρα έχω γράψει και είχαν αυτόν ή περίπου αυτόν τον τίτλο. Χαρακτηρίζω εχθρό τη Ρωσία. Και με κινδύνους πολλούς, Λαύρο, έχω περάσει και σε σκληρή κριτική κατά εταιριών που συνεργάζονταν με τη Ρωσία, όπως η BP και η Shell. Και να εξηγήσουμε γιατί η Ρωσία δεν είχε κανένα λόγο να δει συνολικά τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου να αξιοποιούνται, ναι. Διότι θα μειωνόντουσαν και τα δικά τους κέρδη και κυρίως η δική τους επιρροή. Έτσι, ενεργειακή επιρροή. Άρα δεν είχε κανένα λόγο να θέλει να τα δουν να βγουν και δει τα ελληνικά. Ναι. Όχι μόνο τα ελληνικά. Πόσα πράγματα έχω στοιχειοθετήσει και έχω αποδείξει ότι η Ρωσία στη δικιά σου εκπομπή τα έχει κάνει εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου? Αν λοιπόν εγώ είμαι ρωσόφιλος, απορώ δηλαδή. Καλά, δεν σε είπε κανείς ρωσόφιλο. Για πάμε τώρα, πες μου λίγο προβλέψεις. Τι γίνεται με την Ρωσία? Οι προβλέψεις είναι ότι εδώ χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία να χρησιμοποιήσει ο Biden έναν πύργο, ο οποίος θα μπορούσε να έριχνε μέχρι και 30 δολάρια τη τιμή του βαρέλιου. Δηλαδή. Ο πύργος αυτός ονομάζεται αγωγός Keystone XL. Ναι. Εάν ένα έργο το οποίο είχε ακυρωθεί την περίοδο που ήταν ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν αντιπρόεδρος, το επανέφερε ο Τραμπ, το 2018 με νόμο το πέρασε και άρχισε, έγινε σχεδόν και οι τέσσερις φάσεις του αγωγού από την Αλμπέρτα του Καναδά μπορούν να οδηγούν πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως από τον Καναδά, τα πετρελαιοφόρα αυτά, mm-hmm. κοιτάσματα, mm-hmm. προς το Τέξας και στο Κούσινγκ της Οκλαχώμα. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μπάιντεν την πρώτη μέρα, πρώτη ώρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου του 2021, ήταν να ακυρώσει τον αγωγό και στον Excel. Το θεωρώ τραγικό λάθος και επιπρόσθετα θεωρώ λάθος του που δεν, εφόσον οι Καναδοί παρακαλάνε αυτή τη στιγμή για να ενεργοποιηθεί αυτός ο αγωγός και είναι έτοιμος. Αυτό κατέληγε, αν θυμάμαι καλά, ξεκίναγε από στον Καναδά κάπου δυτικά και κατέληγε νότια στον κόλμο του Μεξικού. Κατέληγε. Ναι, κατέληγε στο Χιούστον, στο Τέξας. Και όχι μόνο αυτό, έχει τέσσερις φάσεις, τέσσερις διακλαδώσεις, είναι και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Για πες. Αν τον ενεργοποιήσει αύριο ο αγωγός, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λειτουργεί. Δεν χρειάζεται να γίνει καμιά σούπερ επένδυση, ας πούμε. Αλλά εδώ βλέπουμε. Είναι κατασκευασμένες κάποιες από τις διακλαδώσεις του. Ναι, έχει. Ο αγωγός αυτός είναι ο XL1, XL2, XL3, XL4. Δηλαδή το περισσότερο έργο έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Δηλαδή θα μπορούσε αντί για να ασκήσει μια πολιτική όπως αυτή που είδαμε και ζήσαμε υπέρ της Βενεζουέλας και υπέρ του Ιράν, να έχει τελειώσει με την σύμμαχο χώρα του Καναδά, ο Καναδάς σημαίνει σταθερότητα. Σημαίνει σταθερή συμμαχία. Γιατί δεν πας εκεί να το τελειώσει αυτό το πράγμα? Και να πέσουν, σου λέω, το λιγότερο 20 δολάρια να πέφτανε οι τιμές του βαρελιού, παρά να έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, άρα είναι αγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, έτσι? Ναι, αγωγή, όχι αγωγός. Αγωγή είναι. Τι χωρητικότητα? Ξεκινάνε δυτικά, από την πολιτεία Αλμπέρτα του Καναδά, βρέχεται από τον Ειρηνικό, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροάτες. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν και ο σκοπός που έγραψα αυτό το άρθρο, ότι ο Πούτιν έφαγε μετά λόγω του δύο αξιωματικούς. Ο πρώτος ήταν ο αξιωματικός ενεργειακής ασφάλειας, διότι έζησαν στην Αμερική τι θα πει ενεργειακή ανεπάρκεια και τώρα αλλά και πριν με τις διακοπές. Συγγνώμη, γιατί ο αγώγος αυτός γιατί πάγωσε, εν πάση περιπτώσει? Για περιβαλλοντολογικούς λόγους.
Και γιατί η πολιτική του Biden, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε, και η πολιτική των ανθρώπων και των εταιριών που υποστηρίζουν τον Biden, είναι όχι σε αυτόν τον αγωγό, αλλά στις ποσότητες που θα έφερνε με ενέργεια αυτός ο αγωγός, θα τις αντικαταστήσουμε ανεμογεννήτριες ηλιακά και γενικώς άπλες. Όχι στον αγωγό αυτό, αλλά είναι καλύτερα να πηγαίνει και να παρακαλάει τον Μαδούρο και τους Ιρανούς, ας πούμε. Είναι ο δεύτερος αξιωματικός που έχασε σε αυτή την παρτίδα από το άλογο του, του Πούτιν, και είναι ο αξιωματικός πολιτικής αξιοπιστίας. Τι πολιτική αξιοπιστία θα έχουμε εμείς ως Δύση όταν καταδικάζουμε χώρες ολόκληρες ως τρομοκράτες ή ως εμπόρους ναρκωτικών, και σήμερα λέμε επειδή και εγώ είμαστε με τον πληθωρισμό και επειδή έχουμε πάθει ζημιά με τον Πούτιν, ελάτε εσείς να μας δώσετε τα βαρέλια τα οποία τόσα χρόνια σας απαγορεύομαι να πουλάτε. Πάει και ο αξιωματικός πολιτικής αξιοπιστίας. Τώρα μένει λοιπόν να κινηθεί με τους πύργους, ενώ θα έπρεπε να τους είχε κινήσει στη σκακέρα πρώτα τους πύργους και να έχει απομονώσει τον Πούτιν. Με τη λάθος αυτή κίνηση τώρα απογυμνώνεται και θα πρέπει επιγόντως με τους πύργους να παλέψει. Γιατί θέλω να σας πω ένα βαθύ μυστικό της αγοράς, αν μου επιτρέπει. Έχετε παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα το μαζούτ, το ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης, κοντεύει να φτάσει τη τιμή της αμόλυβδης? Σωστά. Σας πληροφορώ ότι στην Αμερική έχει ξεπεράσει. Το ντίζελ κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης, είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη. Στη Γαλλία επίσης, στην Ολλανδία επίσης. Και στην Ελλάδα, εκεί που είχαμε μια διαφορά 50-60 λεπτά, πιο φθηνό καύσιμο, τώρα έχουν μια διαφορά 10 λεπτών. Και δεν ξέρω, μπορεί να ξεπεράσει. Και παρότι πέφτουν οι τιμές του βαρελιού, δεν πέφτουν οι τιμές στις αντλίες κατά ένα ανάλογο τρόπο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο θέματα, τα οποία τα βάζω εγώ για πρώτη φορά και θα πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ. Το πρώτο θέμα είναι ότι στο παράδειγμα αυτό που γράφω στο άρθρο, τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια είναι ένα γενικό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος ότι... Συγγνώμη, τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια τι είναι, η ημερήσια παραγωγή της... 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έκανε εξαγωγές η Ρωσία, πριν τις κυρώσεις. Mm-hmm. Και τα έχει προϋπολογίσει με μια τιμή που είχε πει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, το Fatigue Bureau, με 65 δολάρια. Τα έχει προϋπολογίσει πέρσι για φέτος. Όταν λοιπόν χάνονται 2,5 εκατομμύρια βαρέλια και μένουν 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αν αυτά πουληθούν με 125 δολάρια, αντί για να χάνει ο Πούτιν από τις κυρώσεις, θα κερδίσει. Γιατί κάποια βαρέλια θα πουλήσει. Είναι δεδομένο ότι θα πουλήσει. Έτσι. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν είπα ότι από αυτά τα 7,5 εκατομμύρια, τα 2,5 εκατομμύρια δεν είναι βαρέλια αργού πετρελαίου. Είναι ραφιναρισμένα προϊόντα διήλυσης. Πετρελοειδή, ας πούμε. Όπως μεσαίας τρόσος, όπως πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, που το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνω. Η χρωστική ουσία αλλάζει, βενζίνες κτλ. Και αυτό γιατί το έκανε πάρα πολλά χρόνια η Ρωσία. Δεν θα το εξηγήσω τώρα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα σύστημα πολύπλοκο στη Ρωσία, φορολογικό, το οποίο όταν κάποιος πουλάει στη Ρωσία ένα βαρέλι αργού πετρελαίου, τελικά πληρώνει περισσότερο φόρο από ότι αν πουλήσει ένα βαρέλι βενζίνη, διηλυσμένο προϊόν. Και υπάρχει ένα μεγάλο ευεργέτημα στο πολύπλοκο ρωσικό αυτό σύστημα, το οποίο τελικά σε συμφέρει σαν Ρώσος να εμπορεύεσαι να εξάγεις κατευθείαν βενζίνη ή πετρέλαιο κύρις παρά το αργό πετρέλαιο. Προφανώς αυτό... το έκανε αυτό για να έχει παραγωγή και για δηληστεία στη χώρα. Γι' αυτό ήταν τόσο ελκυστικές οι τιμές, ναι, που τελικά και η ίδια η Αμερική έκανε εισαγωγές πετρελαίου κίνησης. Εισαγωγές. Και είχε καταταχθεί η Ρωσία σε σοβαρή θέση, είχε πλασαριστεί στον πίνακα της Αμερικής. Πέμπτη, έκτη νομίζω, ήταν 350-400.000 βαρέλια διηλυσμένο προϊόντο. Όμως, εδώ, αυτό εξηγεί διότι από τα 2,5 εκατομμύρια βαρέλια που χάθηκαν ήταν όλα αργό πετρέλαιο. Πάρα πολλά ήταν ραφιναρισμένα προϊόντα, μεταξύ των οποίων κυρίως πετρέλαιο κίνησης αλλά και πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι που εξηγεί τη μεγάλη αύξηση του πετρελαίου κίνησης και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί δεν είμαι εγώ και ο Λάμπρος ο Καλαρίτης που έχουμε τα αυτοκίνητά μας και πάμε βόλτες στη δουλειά μας. Πετρέλαιο κίνησης και ούτε και το πετρέλαιο θέρμανσης που χρησιμοποιούν τα σπίτια. Η ζημιά που θα φανεί, σε αυτούς που χρησιμοποιούν τις μεγάλες ποσότητες, και είναι οι αστικές συγκοινωνίες σε πολλές χώρες
που χρησιμοποιούν δίζελ, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης, και οι επαγγελματίες εσωτερικών και διεθνών μεταφορών, στυλ, που χρησιμοποιούν και αυτοί δίζελ, θα χτυπηθούν ανελαίητα και θα έχουμε νέες πληθωριστικές πιέσεις από την αύξηση των μεταφορικών ή των εσωτερικών αστικών συγκοινωνιών, λόγω αυτής της αιτίας. Το έχουμε δει αυτό. Γιατί κάνει ο Πούτιν αυτή την κίνηση τώρα? Και απαντώ με αυτό και κλείνω, γιατί θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση αυτό το πράγμα. Διότι ξεχάσαμε να πούμε, δεν ξέρω αν ακούμε. Τα ακούω μια χαρά. Ξεχάσαμε να πούμε ότι όλο αυτό το κάνει ο Πούτιν για έναν πολύ απλό λόγο. Ότι μπορεί. Γιατί μπορεί? Διότι από τα χιλιάδες διελιστήρια που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη, για να γίνει η λειτουργία χρειάζονται κάποια χημικά. Ιδιαίτερα χημικά. Δεν θα τα πούμε τώρα. Να κάνουμε κάποια άλλη εκπομπή. Αυτά τα χημικά σαν αγορά δεν είναι καμιά σοβαρή αγορά. Αλλά είναι τόσο στρατηγικά που χωρίς αυτά τα χημικά δεν μπορεί να γίνει δίληση. Η Ρωσία λοιπόν είναι ηγέτιδα δύναμη σε αυτά τα χημικά και τις ουσίες που χρησιμοποιούν τα διελιστήρια. Και ναι μεν η Ελλάδα είμαστε τυχεροί, διότι δεν έχουμε αυτού του είδους την εξάρτηση για τα διελιστήριά μας από τη Ρωσία, όπως έχει η Ολλανδία, όπως έχει η Γερμανία, όπως έχουν άλλες χώρες. Ρωτάω λοιπόν εγώ, αν αποφασίσει να κάνει ένα εμπάργκο σε αυτά ο Πούτιν, τι θα συμβεί στα διελιστήρια των χωρών που είναι πλήρως εξαρτημένα από χημικές ουσίες που αγοράζουν από τη Ρωσία? Άρα η Ρωσία είναι ο βασικός εξαγωγέας αυτών των χημικών ουσιών? Ναι, κυρίως. Άλλοι από πού θα μπορούσαν να υποκατασταθούν? Υπάρχουν και χώρες της Αφρικής, υπάρχουν και κάποιοι από τον κόλπο που έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι τώρα τελευταία. Αλλά ο βασικός εξαγωγέας είναι αυτός. Και να σου πω κάτι, δεν ψαχνόταν τόσα χρόνια και κανένας άλλος, διότι είχαν αρχίσει και βολεύονταν με τα ραφιναρισμένα προϊόντα που τα ρωσικά διελιστήρια εμπορεύονταν. Κατά 2-2,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Και σε πολύ φθηνές τιμές. Αυτό λοιπόν όλο που σας περιγράφω τώρα είναι και μένα το άγχος μου, διότι όλα αυτά, εμείς που είμαστε στην αγορά, τα γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Τα γνωρίζουν και στις Βρυξέλλες. Τα γνωρίζει στην Κομισιόν. Τα γνωρίζει, δεν ξέρω αν τούτη η κυβέρνηση, αλλά οι προηγούμενες τα γνώρισαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος από το 2014 που είχαμε πάλι ενεργειακή κρίση. Είχαμε επίσης την ενεργειακή κρίση που οδήγησε σε πτώχευση, κατάρρευση εταιριών, απώλεια θέσεων εργασίας και οδήγησε πάλι, όντας παραδόξως, και στην επέμβαση του στον Ντομπάς τότε και στην προσάρτηση της Κρυμαίας. Δεν έπρεπε από τότε να έχουμε βγάλει ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο και να απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία, αλλά και να αντισταθμίσουμε, να κάνουμε hedging σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές κατανομές των περιοχών? Δηλαδή όχι όλα από τη Ρωσία, να έχουμε και εναλλακτικές από Ασιάτες, από την Αφρική. Τώρα τρέχουμε αυτή να κάνουμε τι? Μα, συγγνώμη, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και μαζί. Εδώ η Κομισιόν, η αρμόδια ενεργειακού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έριξαν την Ευρώπη στα βράχια. Έτσι. Είχαν βάλει απίθανα μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για την δίθεν άμεση μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Δεν είχαν φροντίσει, εσύ το έχεις πρώτο αποκαλύψει, έστω να έχουν γεμάτες τις αποθήκες με φυσικό αέριο που ήταν σε ιστορικό χαμηλό, 7-10% πόσο ήταν, αδιανόητα πράγματα. Yeah. Δεν είχαν φροντίσει να σχεδιάσουν τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια με τα ενδιάμεσα καύσιμα, φυσικό αέριο κλπ. Και μου λες τώρα εσύ γιατί δεν είχαν προβλέψει το ειδικό αυτό σκέλος, το οποίο είναι σοβαρό. Εμείς δεν φωνάζουμε οι οικονομολόγοι γιατί έχουμε κάτι με τον Πούτιν ή έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Εμείς φωνάζουμε διότι όλοι καταρχάς συμφωνούμε να γίνει η πράσινη μετάβαση. Αλλά η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως λένε αυτοί. Πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο βγάλανε ως πλάνο είναι, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, είναι άρπακολα. Είναι δουλειά του ποδαριού. Και το λέω με τα πλήρης γνώσεις, γιατί το έχω διαβάσει, το έχω μελετήσει πολύ καλά. Αν εξαιρέσεις ένα ή δύο σημεία, θυμάμαι καλά, τα υπόλοιπα 5-6 είναι. Στο ένα συμφωνώ. Τα υπόλοιπα είναι έκθεση ιδεών. Όχι έκθεση ιδεών. Είναι σαν να βγαίνει, ας πούμε, επίσημος οργανισμός και λέει το πάτερ ημών. Εδώ κινδυνεύει η Ευρώπη να σβήσει και κάνουν λόγο για. Όχι, δεν πρέπει να γίνει, αλλά δεν μπορεί να προτάσει αυτό. Για εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή, εντάξει, εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ σημαντικό όταν επιτευχθεί. Αλλά εδώ άμεσα θα κάνουμε το θέμα. Όταν φωνάζαμε χρόνια, έξω ρίξτε το φυσικό αέριο της Κύπρου και της Ελλάδας. Είναι δυνατόν να τρέχουμε τώρα? Εγώ μπορώ να σου βάλω 1000-2 παράγοντες. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στο Ιράκ, το οποίο έγιναν οι 12 ρουκέτες και από εδώ και από εκεί, και τη Μοσούλη στην πέσα τη Ιρανή, να ρωτήσω κάτι εγώ. Στο μεγάλο το πεδίο
το οποίο εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι Ιρακινοί να αναπτύξουν από 200.000 βαρέλια σε 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σε ποιον ανήκει? Δεν ανήκει κατά 20% στην κυβέρνηση του Ιράκ και κατά 80% στη Λουκόιλ, τη ρωσική Λουκόιλ? Εκεί τι θα πούνε? Πού θα βάλουν εκεί οι Ρώσεις? Θα βάλουν και οι Ρώσεις στο Ιράκ από τη στιγμή που το operator εκεί πέρα 80% είναι η Λουκόιλ? Το έχουν σκεφτεί αυτό το πράγμα? Δηλαδή εκεί δεν θα έχουμε κυρώσεις? Δηλαδή τις εταιρείες ρωσικές που ανακατεύουν τις λάσπες σε διάφορα μέρη του πλανήτη, θα πας να βάλεις και εκεί κυρώσεις? Ή αυτό δεν είναι ρωσικό? Λοιπόν, τρελά πράγματα τα οποία οδηγούν σε ασυναρτησίες όπως σήμερα. Να σου δώσω και μια σημερινή είδηση. Μετά από φωνές τόσα χρόνια, αποφάσισε η Νορβηγία να συνδράμει ενεργειακά την Ευρώπη και είπε: ανοίγω τις κάνουλες να σας στείλω φυσικό αέριο. Η είδηση θα περάσει αύριο, μεθαύριο, μέχρι τη Δευτέρα θα περάσει στον τύπο. Τώρα κυκλοφορεί στα επιχειρηματικά επιτελεία και λέει: ψηφίζει νόμο και ουσιαστικά αναστέλει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που φοβόταν η Νορβηγία και δίνει μέσω το δίκτυο των αγωγών της και αλλιώς μία ποσότητα 1,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διαβάζουν λοιπόν κάποιοι και λένε: εντάξει, ήρθε η σωτηρία, πάμε να εφαρμόσουμε μία στρατηγική. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω σαν οικονομέτρης ότι αυτό έχει και μία χρήση. Η χρήση είναι, τι είναι αυτά τα 1,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, για ποιον αρκούν? Είναι οι ανάγκες 1.400.000 ευρωπαϊκών νοικοκυριών ετησίως. Και να ρωτήσω, είναι μεγάλο νούμερο αυτό? Όχι βέβαια. Από τη στιγμή που η Γερμανία έχει 42 εκατομμύρια νοικοκυριά καταμετρημένα, τελευταία δηλαδή καταμέτρηση. Μια μεγάλη πόλη είναι. Δηλαδή είναι, θα μου πεις, είναι κάτι. Ναι, γιατί δεν το κάνατε τόσα χρόνια? Αλλά είναι μια μεγάλη πόλη, δεν λύνει το θέμα. Ναι, γιατί δεν το κάνατε τόσα χρόνια και γιατί κλείσατε το πεδίο του Γκρόνικη και μας λέτε? Ούτως ή άλλως τώρα, επειδή αν είναι να πάει η Ευρώπη και γενικά η Δύση σε απεξάρτηση, αυτό θα πρέπει να γίνει με μια σύνθεση ψηφίδα-ψηφίδα. Το LNG των Αμερικανών είναι το ένα, το οποίο ήταν και αυτή η επιδίωξη για να μην δουλευόμαστε τώρα. Και από εκεί και πέρα η αξιοποίηση κοιτασμάτων, είτε αύξηση παραγωγής της Νορβηγίας, είτε τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου συμπεριλαμβανομένων των δικών μας, γενικά πρέπει να γίνει μια άθρηση πηγών. Για να μετριαστεί και όχι να απεξαρτηθεί πλήρως η Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό. Μας ερωτήσουμε να κάνει να γίνει, αλλά. Τώρα και να αναθεωρηθεί η πρακτική που 30 χρόνια δίναν λεφτά στους αγρότες για να φύγουν από την παραγωγή και δίναν λεφτά στους αλλοιείς για να κόψουν τα καράβια τους. Ναι. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή έρχεται η ώρα της αλήθειας. Όταν λοιπόν δίνεις λεφτά στους αγρότες να πάψουν να είναι αγρότες και να βρουν να κάνουν άλλη δουλειά, έρχομαι λοιπόν εγώ και ρωτάω, έχουμε σκεφτεί αυτά που έχουμε πει με τα στάρια, τη σύνδεση του φυσικού αερίου ως πρώτη ύλη για λιπάσματα? Δεν έχουμε πει για τη σύνδεση του πετρελαίου με λιπάσματα και το πετρέλαιο συνδέεται με κατασκευή λιπασμάτων? Δεν έχουμε πει κάτι πολύ σημαντικό, ότι τον Ιούνιο του 2020 προειδοποιήσαμε πολύ πρόωρα του 20 ότι διαταράχτηκε η αγορά των ζωοτροφών. Τώρα λοιπόν η αγορά όχι απλά θα διαταραχτεί στο μέλλον, πρόκειται να ζήσουμε απίστευτα πράγματα για τον εξής απλό λόγο, τον οποίο το θέτω και στη δικιά σου την εκπομπή. Πόσο θα έχει πάει η τιμή του κοτόπουλου σε ένα χρόνο? Με το πρόβλημα που υπάρχει στο καλαμπόκι, γιατί ξέρετε τα κοτόπουλα τρώει καλαμπόκι. Yeah. Αυτή είναι η ζωοτροφή τους. Mm-hmm. Λοιπόν, πόσοι θα προτιμήσουν να δώσουν το καλαμπόκι για παραγωγή και πόσοι για ζωοτροφή? Πόσο θα εκτιναχθεί η τιμή, αν έχει μετρηθεί, πού θα φτάσει και αν θα μπορέσει του χρόνου η πτηνοτροφία να παράγει τις ικανές ποσότητες σε αυγά, τις ικανές ποσότητες σε πουλερικά, σε κρέατα, ή μήπως σε ένα χρόνο από σήμερα το κοτόπουλο το κιλό που πουλιέται πιο ακριβά από το μοσχάρι ή τα κοτόπουλα βγαίνουν ξεπουπουλιασμένα στην παραγωγή διότι θα είναι νηστικά. Ωραία, λέω πω, λύση κατάλαβα. Το πιάσα το υπονοούμενο, κότε στο μπαλκόνι, έτσι. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Καλό βράδυ. Μιλάμε στις επόμενες μέρες με τον Γιώργο για την επισητιστική κρίση που έρχεται, την είχε πει.